την βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, την κυρία Μερόπη Τζούφη. Κυρία Τζούφη, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Εγώ μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι, επειδή είναι το θέμα των ημερών η Εγνατία Οδός. Είχατε βγάλει και μία ανακοίνωση αιχμηρή τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή ουσιαστικά την απόλυση της Εγνατία Οδός ΑΕ, κυρία Τζούφη, και το μάρμαρο το οποίο καλούνται μέσα από αυτή τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων να πληρώσουν για μία ακόμη φορά οι πολίτες. Ναι, πράγματι είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση, η οποία έγινε μετά από συνάντηση που είχαμε με τον Σύλλογο των Εργαζομένων και τις προσπάθειες που είχαν κάνει να μην κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ουσιαστικά ξεπουλούνται τα τελευταία σημικά του Δημοσίου και βεβαίως οι μόνοι ωφελημένοι από αυτή την ιστορία είναι αυτοί που παίρνουν όλα τα μεγάλα έργα. Εδώ είναι η Τέρνα, η οποία παίρνει και αυτόν τον αυτοκινητόδρομο και βεβαίως εδώ δεν υπάρχει, είναι βέβαιη η αύξηση των διοδίων και βεβαίως όλες οι υπάρχουσες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα εκπτώσεις για τις τοπικές οδούς δεν θα υπάρξουν, όπως επίσης και για τους άνεργους. Γίνεται μια κουβέντα αν αυτό θα υλοποιηθεί άμεσα. Υπάρχει θέμα μέσα στο πρώτο πεντάμινο θα υπάρξουν όλες αυτές οι αυξήσεις. Το λέω αυτό διότι στο προηγούμενο χρονικό διάστημα θα θυμάστε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι είχε ξεσηκωθεί θύελα για το θέμα των διοδίων και αίτηση σε μια περίοδο πολύ πιο δύσκολη από την παρούσα για το θέμα της διεύρυνσης των απαλλαγών. Θυμάστε τότε ότι είχαμε μιλήσει για την ηλεκτρονική χρέωση των διοδίων. Αυτό όμως που έχει προκύψει τώρα, εκτός από αυτό το γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι ότι ο Περιφερειάρχης έκανε μια δήλωση, εν πάση περιπτώσει, σε δημόσιο ακροατήριο, στην οποία μίλησε ότι ουσιαστικά η προηγούμενη κατάσταση άφησε την Εγνατία να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, και οι σύραγγες να πέσουν στο κεφάλι των διερχομένων αυτές δηλώσεις. Και βεβαίως γι' αυτό και σήμερα η Νέα Αριστερά Ιωαννίνων έβγαλε και άλλη δήλωση, στην οποία έλεγε ότι εδώ πρέπει να αναλυφθούν ευθύνες. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα ξέρουμε ότι είχε ξεκινήσει μια εισαγγελική ή ένας εισαγγελικός έλεγχος, ο οποίος έλεγε διότι εδώ, όταν λέγονται τέτοια πράγματα από τον πρώτο τα φέραντα στον ομό, καταλαβαίνει κανείς ότι οι ευθύνες και της περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, διότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν ελήφθη μέρημνα για την φροντίδα αυτών των έργων που ήταν υπό την ευθύνη τους. Επομένως, αυτό που λέμε στην ανακοίνωση είναι ότι και ξεπουλάμε και ουσιαστικά προσπαθούμε με έμεσο τρόπο ή με άμεσο, όπως θέλετε πέστε το, να συκοφαντήσουμε την προηγούμενη κατάσταση για να με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουμε την πώληση μπυρ παρά. Είναι ένας δρόμος ο οποίος πληρώθηκε, έτσι καταναλώθηκαν σημαντικοί πόροι και μάλιστα και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου, σημαντικότατοι πόροι για αυτόν τον δρόμο, ο οποίος θα έπρεπε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να έχουν γίνει όλες εκείνες οι παρεμβάσεις ώστε να είναι τουλάχιστον ασφαλής για αυτούς που τον χρησιμοποιούν. Και φυσικά το θέμα της αύξησης των διοδίων είναι ένα συνολικότερο θέμα, το οποίο πλήττει τους πάντες, οι οποίοι αναγκαστικά χρησιμοποιούν τους νέους αυτοκινητόδρομους. Μάλιστα. Να πάμε στο ζήτημα των γυναικοκτονιών. Κυρία Τζούφη, μία νεαρή κοπέλα αυτό, ότι από ό,τι είδα υπάρχει μία ανακοίνωση του Περιφερειάρχη πριν λίγο, ότι αυτό ήταν, λέει, μια ιδιωτική συζήτηση. Τώρα, και εν τη ερήμη του λόγου υπόθηκαν κάποιες εκφράσεις. Η Περιφερειακή Υποτροπή, ότι είπαμε κάτι ιδιωτικά που λέγεται με έναν ιδιωτικό τρόπο και δεν είπα αυτά. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει σοβαρή τοποθέτηση και από τον ίδιο σε αυτά που είπε. Έτσι, διότι δεν λύνονται έτσι τα ζητήματα και βεβαίως και από το αρμόδιο Υπουργείο. Εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα καταθέσετε ερώτηση, επερώτηση. Όπως λέμε, έτσι, γιατί καλείται το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει με έναν σαφή τρόπο τι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Γιατί αλλιώς έχουμε και εμείς ευθύνη. Μάλιστα. Πάμε στις γυναικοκτονίες, κυρία Τζούφα, έτσι, για να μπορέσουμε να δούμε διάφορα θέματα τα οποία δεν είναι ούκο λίγα. Δυστυχώς, μία νέα κοπέλα χάνει τη ζωή της έξω από ένα αστυνομικό τμήμα μπροστά στα μάτια αστυνομικών, με όσα έχουν τραγελαφικά πραγματικά προηγηθεί σε αυτή την επικοινωνία με τους αστυνομικούς. Απομακρύνθηκαν αστυνομικοί, ανακοινώθηκαν μέτρα από πλευράς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου Υπουργού. Το θέμα είναι
μπορούν αυτά τα μέτρα, κυρία Τζούφη, από μόνα τους να περιορίσουν το κακό? Ή θα είμαστε εδώ σε λίγο καιρό να συζητάμε, δυστυχώς, για μία ακόμη γυναικοκτονία? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες. Να θυμίσουμε ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος δεν είχε την ευαισθησία να υποβάλει ούτε την παρέτησή του, βέβαια, αυτό είναι ένα σκηνικό που το έχουμε δει και στο έγκλημα των Τεμπών με τον κύριο Καραμαλή να επιμένει στην επιλογή του να παραμένει ως πολιτικό πρόσωπο, ενώ εδώ υπάρχει ένα τρομερό έγκλημα και βεβαίως μια πολύ μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που κάθε μέρα αποκαλύπτεται. Επομένως, δεν υπάρχουν τέτοιες ευαισθησίες. Θα περιμέναμε από έναν υπουργό που είναι ο μακροβιότερος σε αυτό το Υπουργείο και ως με βάση αυτή τη μεγάλη εμπειρία πήγε εκεί, να υπάρχει μία τουλάχιστον ουσιαστική στελέχωση και εκπαίδευση αυτών που υπηρετούν στις αστυνομικές υπηρεσίες. Είναι προφανές, έτσι, ότι εκεί υπήρχε σοβαρότατο έλλειμμα και ενημέρωσης και ενάργειας και βεβαίως και να υπάρχει και ένας έλεγχος ουσιαστικός για τον τρόπο που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το καμπανάκι της αύξησης των γυναικοκτονιών υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ξέρουμε και δεν αφορά μόνο τις γυναικοκτονίες, είναι και η βιαιότητα η οποία εκφράζεται, η ενδοοικογενειακή βία η οποία χτυπάει ταβάνι ιδιαίτερα μετά την πανδημία, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις μεσογειακές χώρες αλλά και σε εμάς, με αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών. Η κυρία Σιρεγγέλα, που είχε την ευθύνη όταν τη ρωτούσαμε στις επιτροπές, έλεγε ότι απλώς υπάρχουν περισσότερες καταγραφές και δεν υπάρχει αληθής αύξηση του φαινομένου. Στο ερώτημα αν υπάρχουν όλες εκείνες οι δομές που να μπορούν να καταφύγουν και να υποστηριχθούν, ανάφεραν διάφορα νούμερα. Το αν υπάρχει η εκπαίδευση των αστυνομικών και τα αρμόδια τμήματα, ακούμε τώρα ότι θα αυξηθούν αυτά τα τμήματα, αλλά εδώ βλέπουμε ότι το σύστημα αυτό είχε απόλυτη αδυναμία να ανταποκριθεί και το έγκλημα αυτό έγινε έξω από το αστυνομικό τμήμα χωρίς κανείς να μπορέσει να το προλάβει. Επομένως, βλέπουμε μία πλήρη αποτυχία του κεντρικού δόγματος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το νόμος και τάξη. Ξέρουμε ότι έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς αστυνομικών. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την εκπαίδευσή τους και την δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν εκεί που συντελούνται εγκλήματα. Γιατί από την άλλη μεριά ξέρετε ότι έχουμε αύξηση και της βαριάς εγκληματικότητας. Έχουμε την ιστορία με την δολοφονία του φιλάθρου από τους Κροάτες που πέρασαν όλη την Ελλάδα και έφτασαν εκεί. Έχουμε μέσα στα πλαίσια της αθλητικής βίας την απώλεια ανθρώπινης ζωής από τη μεριά του αστυνομικού σώματος. Έχουμε τις εκτελέσεις, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον όρο, Ρωμά που έκαναν μικροπαραπτώματα και όπου και εκεί δεν υπήρξε ουσιαστική εκπαίδευση, έλεγχος. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα με τον τρόπο που η ηγεσία του Υπουργείου χειρίζεται, όπως είπα πριν. Ενώ υπάρχει επαρκή στελέχωση, την εκπαίδευση, αλλά και την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, ώστε όταν υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, που από ό,τι φαίνεται έχουν εκθετικό χαρακτήρα και θα αυξάνονται, δηλαδή έχουμε την αθλητική βία, που βλέπουμε ότι παίρνονται μέτρα, αλλά ουσιαστική αντιμετώπιση δεν υπάρχει, γιατί τα γεγονότα συνεχίζονται. Βλέπουμε την νεανική βία, βλέπουμε τη βία μέσα στα σχολεία και βλέπουμε και την ενδοοικογενειακή βία, η οποία καταλήγει σαν κερασάκι στην τούρτα στην ιστορία των γυναικοκτονιών. Άρα λοιπόν το ένα θέμα είναι εκεί. Το δεύτερο θέμα είναι ότι έχουμε ζητήσει και έχουμε καταθέσει επανειλημμένα το ότι πρέπει να μπει ο όρος γυναικοκτονία στο νομικό μας δίκαιο. Αυτό έχει γίνει από πολλές χώρες. Είναι συνθήκη που προκύπτει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Αρνείται η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτό θα έδινε την δυνατότητα του να καταγράφονται καλύτερα αυτά τα περιστατικά. Διότι αλλιώς εμφανίζονται ως ανθρωποκτονίες. Δηλαδή να έχουμε και πλήρη ενάργεια, αλλά να χτυπάει και το καμπανάκι ακριβώς και στην εκπαίδευση όλων όσων θα ασχοληθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι κατάλληλες δομές υποδοχής αυτών των γυναικών χρειάζονται υποστήριξη. Ήταν σε προγράμματα ΕΣΠΑ και υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και βεβαίως υπάρχει και ο νόμος της συνεπιμέλειας, τον οποίον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, στον οποίον είχε βρει Δεν ξέρω, κυρία Τζούφη, με ακούτε? Λοιπόν, ωραία. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με την σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με την κυρία Τζούφη, έτσι για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, γιατί είναι σίγουρα πάρα πολλά τα κρίσιμα ζητήματα, με το ζήτημα των γυναικοκτονιών, αλλά και συνολικότερα της βίας σε όλα τα επίπεδα.
έτσι, να, δυστυχώς έχει πάρει, να έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Λοιπόν, κυρία Τζούφη, σας έχουμε και πάλι. Χάθηκε η εικόνα, παθαίνουμε αυτά όταν είμαστε από μακριά. Λέω λοιπόν ότι και ο νόμος της συνεπιμέλειας, ο οποίος εγκλωβίζει τις γυναίκες μέσα στην οικογενειακή εστία για να μην χάσουν τα παιδιά τους, και αυτός φαίνεται με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από τις γυναικείες οργανώσεις ότι συμβάλλει στην έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας. Λοιπόν, έχουν κατατεθεί οι προτάσεις επανειλημμένα. Έχουν υποθεί όλα αυτά τα πράγματα πάρα πολλές φορές κοινοβουλευτικά. Λοιπόν, έχει απόλυτη την ευθύνη η Νέα Δημοκρατία και ο αρμόδιος υπουργός, και αυτές οι εξαγγελίες, κάποιες από αυτές, όπως ξέρετε, έχουν και επικοινωνιακό χαρακτήρα. Να καλέσει κανείς 2.000 αστυνομικούς να τους πει τι θα κάνουν, είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χρειάζεται αλλαγή του πλαισίου, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ο όρος γυναικοκτονία να μπει στον νομικό μας δίκαιο, και βεβαίως και το κομμάτι του σχολείου, δηλαδή της πρόληψης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, των θεμάτων της διαχείρισης των οικογενειακών σχέσεων. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εκπαίδευση των νεότερων γενιών, να μην λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο για να λύνουν, ας πούμε, τις διαφορές τους το ένα φύλο με το άλλο. Και κυρίως ο τρόπος που οι άντρες θεωρούν μέσα στο πατριαρχικό πλαίσιο που ζούμε, ότι οι γυναίκες τους μπορεί να είναι κτήματα και έχουν επάνω τους δικαιώματα ζωής και θανάτου. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο χρειάζεται αλλαγές σε πάρα πολλά επίπεδα. Μάλιστα. Κράτος δικαίου. Γιατί πολλή συζήτηση έγινε για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, κυρία Τζούφη. Είναι ένα θέμα που καταδείχθηκε και στις επαφές που είχε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής σας ομάδας, ο κύριος Χαρίτσης, τις προηγούμενες ημέρες στις Βρυξέλλες. Έχουμε μία απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτή τη στιγμή αναφορικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Είναι μία απόφαση λοιπόν του ανώτατου δικαστηρίου που έρχεται να επιβεβαιώσει όλο αυτό το οποίο καταλογίζει η αντιπολίτευση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, πάρα πολλά είναι τα θέματα του κράτους δικαίου. Ένα από αυτό είναι οι υποκλοπές. Έχουν περάσει 2 χρόνια και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τι γίνεται με αυτόν τον φάκελο και τι γίνεται με τη δικαστική του διερεύνηση. Οι εμπλεκόμενοι από αυτό δεν γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Δηλαδή, η διερεύνηση που έγινε απέδειξε ποιος ήταν ακριβώς ο ρόλος τους. Εδώ τι έχουμε με αυτή την απόφαση? Έχουμε μία διάταξη την οποία είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αυτός ο οποίος παρακολουθείται να μην έχει δικαίωμα η αρμόδια αρχή, όταν τελειώσει αυτή η παρακολούθηση, να του πει γιατί παρακολουθεί το. Αυτό αφορούσε όχι μόνο τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, αλλά αφορούσε και σχεδόν όλη την κυβέρνηση, το στρατό, έτσι, συγγενικά τους πρόσωπα, δημοσιογράφους, διότι έτσι ξεκίνησε με την παρακολούθηση των δημοσιογράφων. Επομένως, ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο αυτή τη στιγμή το ανώτατο δικαστήριο δίνει το δικαίωμα στην αρμόδια αρχή να μπορεί να τους ενημερώσει. Ήταν μια τροπολογία στην οποία επέμεινε λησαλέα η Νέα Δημοκρατία για να μην υπάρχει ενημέρωση των εμπλεκομένων. Προφανώς, αυτή τη στιγμή, από ό,τι άκουσα στις ανακοινώσεις, όταν καθαρογραφεί η απόφαση, η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ θα αποφασίσει να ενημερώσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ένα των σκανδάλων, διότι έχουμε πάρα πολλά στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Μίλησα για το έγκλημα των Τεμπών και κυρίως για την προσπάθεια συγκάλυψης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αναδείχθηκε μέσα στη Βουλή με πάρα πολύ σαφή τρόπο ότι αντί να θρηνούμε τα θύματα, τις πρώτες ώρες έγινε μια συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης, ώστε τελικώς οι ευθύνες να αποδοθούν μόνο στους άμεσα εμπλεκόμενους, οι οποίοι βεβαίως έχουν ευθύνη. Να θυμίσουμε εδώ ότι τοποθετήθηκαν με έναν ρουσφετολογικό τρόπο και χωρίς να έχουν τα ανάλογα προσόντα, πάλι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα άλλαξε και την νομοθεσία προκειμένου να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν είχαν υπάρξει άλλα συστήματα για τα οποία έχουν ευθύνη και είχε Hellenic Train και ο Τρενοσέ, αλλά και το Υπουργείο, διότι στο Υπουργείο είχαν γίνει επανειλημμένα διαβήματα από ανθρώπους που είχαν την ευθύνη, όχι μόνο από τους συνδικαλιστές, αλλά και από αρμόδιους ανθρώπους που υπέβαλαν την παρέτησή τους, συστήματα τα οποία αν είχαν λειτουργήσει θα μπορούσαν να αποτρέψουν το ανθρώπινο λάθος. Άρα λοιπόν, μεγάλα θέματα στο επίπεδο του πώς διαχειρίστηκαν το θέμα αυτό, και τα οποία επισήμανε, όπως ξέρετε, και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, για την οποία, ας πούμε, ακούσαμε έτσι, ότι δεν είχε καμιά δουλειά να ανακατευτεί σε αυτήν την διαδικασία. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και από την άλλη μεριά βλέπετε ότι οι γονείς, επειδή αισθάνονται ότι στην ελληνική δικαιοσύνη δεν θα βρούνε το δίκαιο για την απώλεια
των δικών τους ανθρώπων καταφεύγουν στα ευρωπαϊκά φόρα, τα οποία αφήνουν αυτές τις υποθέσεις ανοιχτές και ελπίζουν ότι, εν πάση περιπτώσει, θα προχωρήσει η διερεύνηση με τον τρόπο που πρέπει. Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, που είχε την ευθύνη, απέκλεισε σημαντικούς μάρτυρες, απέδωσε το θέμα μόνο στον μηχανοδηγό και στον σταθμάρχη και από την άλλη μεριά αρνήθηκε να μιλήσει για πιθανές ποινικές ευθύνες του αρμόδιου υπουργού και να μπει σε υλοποίηση ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δυστυχώς και στην Ολομέλεια της Βουλής ο κύριος Καραμαλής εμφανίστηκε αμετανόητος και το χειρότερο είναι ότι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας ήταν όρθια και τον χειροκροτούσε, δηλαδή ουσιαστικά επικροτούσε την στάση του και το ίδιο έπραξε και ο Πρωθυπουργός. Επομένως υπάρχει ακέραια ευθύνη για το έγκλημα αυτό καθ' αυτό και τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν και πιθανώς ποινικές, διότι αυτό θα διερευνούσε μια προανακριτική επιτροπή. Εμείς την προτείναμε, αλλά δεν προχώρησε σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι δεν είχαμε τον ανάλογο αριθμό για να πάμε στην κατεύθυνση της προανακριτικής. Και από την άλλη μεριά, το ζήτημα της συγκάλυψης είναι επίσης μείζον. Και άλλα θέματα υπάρχουν. Είναι το θέμα της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων για την επιστολική ψήφο, στο οποίο εμπλέκεται η κυρία Σημακοπούλου. Είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν είναι θέμα μόνο αυτών τους οποίους παρέτησαν. Εδώ εμπλέκεται και το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα, ακόμη μία διερεύνηση, δηλαδή μία σειρά από πολύ σοβαρά ζητήματα. Βλέπουμε δηλαδή την αστυνομία να μην λειτουργεί με τον τρόπο που πρέπει. Στη δικαιοσύνη να έχουμε πρόβλημα με πολύ σοβαρές υποθέσεις να μην προχωρούν και να χρειάζεται να παρεμβαίνουν τα ευρωπαϊκά φόρα. Τα ζητήματα της δίωξης που γίνονται κατά δημοσιογράφων οι οποίοι φέρνουν στην επιφάνεια αυτά τα γεγονότα και όπου ζητούνται πάρα πολλά χρήματα ώστε να μην μπαίνουν στην διαδικασία της διερεύνησης. Και από την άλλη μεριά και άλλες υποθέσεις τις οποίες εμείς αναδείξαμε, αναφέρθηκα πριν στην ιστορία των Ρωμά οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από αστυνομικά πυρά για μικροεγκλήματα που και εκεί δεν έχει γίνει καμία διερεύνηση ή στην υπόθεση του Κολονού, την είδαμε όλοι όπου εκεί βλέπαμε να υπάρχει μια εισαγγελική πρόταση αλλά στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, απονομήθηκε το περιδικαίου αίτημα αλλά αυτό όπως βλέπετε ξανάρχεται πάλι στην επιφάνεια διότι αυτό έγινε από τους πολίτες που συμμετείχαν μέσα σε αυτήν την διαδικασία. Το θέμα της αστυνομικής εμπλοκής του σκηνοθέτη Ινδαρέμης, μάλιστα κάναμε και μία εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που εμπλέχτηκαν με το κράτος δικαίου και βρέθηκαν κατηγορούμενοι ενώ έπρεπε να βρουν το δίκαιο τους. Επομένως έχουμε σοβαρότατα ζητήματα που βεβαίως βάζουν ένα πολύ σοβαρό ερώτημα για τον τρόπο που έχει αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία να κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και αυτό βάζει πολύ σημαντικά στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να το πω αλλιώς, επειδή μπροστά μας έχουμε τις ευρωεκλογές, πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρότατο μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πάει άλλο. Δεν είναι βέβαια το μοναδικό θέμα το οποίο μας απασχολεί, διότι αυτές τις μέρες, όπως ξέρετε, το άλλο πολύ μεγάλο θέμα είναι τα ζητήματα της υγείας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα περάσει από την Ελληνική Βουλή, θα έρθει προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά νομοθετεί τα απογευματινά χειρουργεία και καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών. Και απολύτως απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο επιδεινώνει ακόμη περισσότερη την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια κατάσταση όπως πριν το ΕΣΥ του 1983. Καλούνται δηλαδή οι πολίτες σε μια δύσκολη οικονομική συνθήκη στην οποία βρίσκονται. Περίπου 6 στους 10 δηλώνουν με βάση τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ ότι δεν καταφεύγουν για να λύσουν τις υγειονομικές τους ανάγκες γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και σε ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τα ζητήματα οδοντιατρικής φροντίδας. Και αυτό αφορά όλους άνω των 16 ετών. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια κοινωνία που δεν έχει την δυνατότητα να πληρώσει επιπρόσθετα, διότι είναι πολύ ακριβά τα τρόφιμα, διότι είναι πολύ ακριβά τα ενίκια, διότι είναι πολύ ακριβές οι μετακινήσεις, διότι είναι πανάκριβη η στέγαση και δεν τα βγάζουν πέρα, καλείται πάλι να βάλει το χέρι στην τσέπη για να ικανοποιήσει
τις άμεσες υγειονομικές της ανάγκες. Και επιπλέον, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποστελέχωση του ήδη υποστελεχωμένου συστήματος υγείας, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον ανθρώπινα ένας άνθρωπος ο οποίος σε υποστελεχωμένες κλινικές δουλεύει καθημερινά, έχει ευθύνη για την εκπαίδευση των νεότερων, κάνει εφημερίες και μάλιστα πολλές εφημερίες και σε κάποιες περιπτώσεις μετακινείται και σε άλλο νοσοκομείο για να καλύψει τρύπες οι οποίες δημιουργούνται, ότι θα πρέπει να κάνει και απογευματινό ιατρείο για να συμπληρώσει τα εισοδήματα. Είμαστε απολύτως απέναντι. Αυτό που χρειάζονται τα νοσοκομεία είναι επαρκή στελέχωση με θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες απαιτούν αύξηση των μισθών. Μιλάμε για διπλασιασμό των μισθών. Μιλάμε για τα βαρέα και ανθυγιεινά, για το νοσηλευτικό προσωπικό, για βελτίωση του και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού, για μονιμοποίηση του επικουρικού προσωπικού. Έχουμε επάνωδο των εργολάβων στα νοσοκομεία, όπως ξέρετε, στα ζητήματα της φρούρησης και της σύτησης, που αυτό και αυξάνει το κόστος και χειρότερες υπηρεσίες και βεβαίως πολύ χειρότερες εργασιακές σχέσεις για τους εργαζόμενους. Άρα έχουμε μια πλήρη διάλυση όλων των εργασιακών σχέσεων μέσα στα νοσοκομεία και αν θέλετε και οι ιδιώτες γιατροί, οι νέοι ας πούμε γιατροί και αυτοί θεωρούν ότι αυτό το πλαίσιο θα δημιουργήσει πρόβλημα και στην δική τους λειτουργία, δηλαδή θα έπρεπε οι σχέσεις να είναι ξεκάθαρες. Όσοι δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία να έχουν την πλήρη απασχόληση και όσοι είναι στον ιδιωτικό τομέα να δουλεύουν με τις σχέσεις που έχει ο ιδιωτικός τομέας. Από την άλλη μεριά έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στην φαρμακευτική δαπάνη, ενώ η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη. Έτσι έχουν αυξηθεί οι τιμές των γενοσύμων. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναγγελία από τον Υπουργό που λέει ότι επειδή αποσύρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες τα φτηνά φάρμακα, πρέπει όλα να αυξηθούν γιατί αλλιώς δεν θα βρίσκουμε φάρμακα. Έχουμε ελάττωση των εγκρίσεων για τα πολύ ακριβά φάρμακα που αφορούν τους πιο δύσκολους ασθενείς, έτσι, τους ογκολογικούς ασθενείς, αυτούς που έχουν σπάνια νοσήματα. Θα έχουμε τις επιπρόσθετες αμοιβές που θα πρέπει να πληρώνει κανείς όταν πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα για μικροβιολογικές εξετάσεις ή ακτινολογικές εξετάσεις. Αν θέλει να κάνει το εμβόλιο του για τον COVID, θα πρέπει να πληρώνει στο φαρμακοποιό επιπρόσθετα 5 ευρώ, δηλαδή μία διαρκή αύξηση, ενώ έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών στην υγεία, είναι περίπου στο 40% σε σχέση με 20-25% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι μισθοί και οι συντάξεις είναι πολύ υψηλότερες. Έτσι, γιατί εμείς είμαστε λίγο πάνω από την Βουλγαρία στο διαθέσιμο εισόδημα που έχει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, θα έχουμε την πλήρη αποδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διότι είναι λίγοι οι συνάδελφοι που δίνουν τη μάχη, είναι κακώς αμοιβόμενοι, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Τους καλεί να συμπληρώσουν τα εισοδήματά τους μπαίνοντας και σε απογευματινή εργασία. Επομένως, οι περισσότεροι από αυτούς θα εγκαταλείψουν το σύστημα και βεβαίως αυτό δεν θα είναι ένα ελκυστικό σύστημα για τους νεότερους να έρθουν να το στελεχώσουν και μάλιστα ειδικά σε δύσκολες θέσεις που απαιτούν χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευσης αλλά και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο. Ανησυχούμε πάρα πολύ και μπορώ να πω και ένα παράδειγμα γιατί καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση γι' αυτό προς τον Υπουργό. Που έλεγε ας πούμε ότι θα λυθούν τα χρόνια και θα ελαττωθεί η πρωινή λίστα, γιατί κάποιοι από αυτούς που θα πληρώσουν θα μπορούν να πάνε στην απογευματινή, που και αυτό είναι απολύτως άδικο. Τι έχουν κάνει λοιπόν, στο νοσοκομείο Ηρακλείου έχουμε καταγγελία ότι κάταγμα πήγε στα απογευματινά χειρουργεία και εφόσον είχε να πληρώσει, αντιμετωπίστηκε. Δηλαδή, επίγον ένα επίγον περιστατικό πλήρωσε στα απογευματινά. Αντιμετωπίστηκε στα απογευματινά χειρουργεία. Έχουμε καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Υγείας και σήμερα κάναμε και μια μεγάλη κοινοβουλευτική διαβούλευση με τους φορείς των ασθενών και των εργαζομένων, τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αλλά και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί και εκεί οι εργαζόμενοι, παρότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κέρδη των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων στην διάρκεια της πανδημίας και μετά, η συλλογική σύμβαση που προτείνουν στους εργαζόμενους είναι μόνο ο βασικός μισθός. Γι' αυτό και από εκεί έχουμε μαζικές αποχωρήσεις εργαζομένων. Δηλαδή αύξηση των κερδών στους μεγάλους κολοσσούς, στα funds τα οποία έχουν έρθει και επενδύουν και στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο των σούπερ μάρκετ όπως γνωρίζουμε. Τώρα μάλιστα και φτιάχνοντας και ιδιωτικά πανεπιστήμια θα μπουν και εκεί. Συρρυκνώνοντας
τις παροχές που δίνουν προς τους εργαζόμενους και κάνοντας όλο και χειρότερο το περιβάλλον εργασίας, που αυτό βεβαίως θα έχει αντανάκλαση και στην ποιότητα παροχής που θα κάνουν προς τους πολίτες και στους ασθενείς. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να σταθεί απέναντι, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα ευρύτατο μέτωπο, όχι μόνο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο που μπορεί να προχωρήσει το νομοσχέδιο, αλλά σε κοινωνικό επίπεδο και να απαιτήσει αξιόπιστες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, που τις έχει ανάγκη η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή το 70 με 80% του κόσμου μέσα από αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να εξυπηρετηθεί, διότι οι άλλες είναι τόσο υψηλά κοστολογημένες που μόνο μια μικρή μειοψηφία μπορεί σε δύσκολα περιστατικά να πάει στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Πάντως, κυρία Τζούφη, επειδή είπατε και νωρίτερα ότι εν ώψη των ευρωεκλογών θα πρέπει να στείλουν το μήνυμα προς την κυβέρνηση για αυτή την πολιτική που εφαρμόζει οι πολίτες, νομίζω ότι είναι στοίχημα για όλα εσάς τα κόμματα των προοδευτικών δυνάμεων, αν θέλετε, της αντιπολίτευσης, να πείσετε για την εναλλακτική σας πρόταση, ώστε αυτή η έκφραση διαφωνίας να μην οδηγηθεί τελικά στα άκρα ενδεχομένως, κυρία Τζούφη, αλλά να μπορέσετε να την καρποθείτε, εντός εισαγωγικών εννοώ να την καρποθείτε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι ευρωεκλογές, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ κοντά. Το στοίχημα το δικό μας είναι να πείσουμε ότι είμαστε αξιόπιστη αντιπολίτευση, ότι έχουμε προτάσεις και είμαστε δίπλα στην κοινωνία και στα προβλήματά της. Και αυτό προσπαθούμε και θα επιχειρούμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είτε αυτά έχουν τοπικό χαρακτήρα, είτε έχουν γενικό χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα, πράγματι, για να υπάρξει ανατροπή αυτής της σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, απαιτείται να υπάρξει ένα ευρύτερο μέτωπο. Εμείς το επιχειρούμε να το κάνουμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά με ένα πρόγραμμα το οποίο να δίνει να έχει προτάσεις και λύσεις. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου, που είδαμε τι προβλήματα έχει με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ στις επιτροπές είχαν συμφωνήσει να προχωρήσουμε με αυτή τη μορφή της ψήφου και στις εθνικές εκλογές, που το έφερε σαν τροπολογία η κυρία Κεραμέως. Η δική μας αντίρρηση, αλλά και άλλων κομμάτων του ΚΚΕ, για παράδειγμα, οδήγησε στο να μην περάσει η επιστολική ψήφος για τις εθνικές εκλογές, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για την διαμόρφωση της επόμενης πλειοψηφίας και της έκφρασης της γνώμης του ελληνικού λαού. Το ίδιο έγινε και για το νομοσχέδιο που είχαμε για τα πανεπιστήμια. Ξέρετε πολύ καλά ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, με διάφορα πρωτοκλασάτα του στελέχη, είχαν τοποθετηθεί έτσι ότι θα μπορούσε κανείς να συζητήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η δική μας τάση, η οποία ήταν καθαρή, αλλά και τα κινήματα που δημιουργήθηκαν, τόσο το φοιτητικό όσο και το πανεπιστημιακό, για να είμαστε σαφείς, διότι οι δυνάμεις οι δικές μας είναι μικρές σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, διαμόρφωσαν ένα σκηνικό ώστε δημιουργήθηκε ένα μέτωπο απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Λοιπόν, αυτό σκοπεύουμε. Όπως σας είπα πριν, είπα και το θέμα της προκαταρκτικής που είχαμε προτείνει για την αντιμετώπιση του εγκλήματος των Τεμπών και της διερεύνησης πιθανών ποινικών ευθυνών του κυρίου Καραμαλή. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, με έναν αξιόπιστο τρόπο και ακούγοντας την κοινωνία, να διατυπώνουμε λόγο και προτάσεις. Βεβαίως μπορούν να υπάρξουν, για παράδειγμα, στο ζήτημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της απαξίωσής τους, υποθέτω ότι θα υπάρξει ένα ευρύτερο μέτωπο. Αυτό όμως απαιτεί να ξεσηκωθεί και η κοινωνία για να υπάρξουν αποτελέσματα. Μετά τις ευρωεκλογές, προφανώς επιτάπητος θα μπει η συζήτηση πώς και με ποιο πρόγραμμα, διότι αυτό είναι η ουσία, όχι ποιος θα είναι επικεφαλής με μικρομεγαλισμούς και με δημόσιες σχέσεις και με lifestyle, πώς και με ποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ποιες συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει επιπτώσει σε όλα τα πεδία. Διότι ξεπουλά ό,τι έχει μείνει δημόσιο, αναφερθήκαμε πριν στους δρόμους, μιλάμε για την υγεία, αντίστοιχα θέματα υπάρχουν και στην παιδεία και όποιος δεν πειθαρχεί αντιμετωπίζεται με έναν ιδιαίτερα αυταρχικό τρόπο και θα ήθελα με αυτό να σημειώσω. Για την αξιολόγηση. Βεβαίως, τις διώξεις, έτσι, τις οποίες ασκεί το Υπουργείο Παιδείας απέναντι στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις παραπέμπει στα δικαστήρια με κολοσιαίες ποινές, ακόμη και χρηματικές, δεν συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους που θα κληθούν να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να αντιμετωπίσουν τα μείζωνα θέματα που υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Άρα τους αντιμετωπίζει ως αντιπάλους και από την άλλη μεριά, όσοι συμμετέχουν στο δίκαιο αίτημα της αποχής
από την αξιολόγηση διευθυντές, τους απειλεί με σοβαρότατες ποινές και με χάσιμο της θέσης τους. Σήμερα βγάλαμε ανακοίνωση σε αυτή την κατεύθυνση και εμείς και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δεν είναι δυνατόν, έτσι, η παιδεία μας, τα παιδιά μας να πάνε μπροστά με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Αυτό οδηγεί, έτσι, όλη αυτή η βία που εκφράζεται από την πολιτεία προς τους εκπαιδευτικούς, είναι προφανές, έτσι, ότι αυτή αντανακλά μέσα στο σχολικό περιβάλλον, δημιουργεί συνθήκες πιο άγριο ανταγωνισμού, δημιουργεί προβλήματα στους εκπαιδευτικούς να μπορέσουν να κάνουν το καθήκον τους και δημιουργεί ένα εκρηκτικό περιβάλλον που οδηγεί και σε αύξηση των περιστατικών βίας που βλέπουμε στα σχολεία και βεβαίως έχει και άμεσες επιπτώσεις και στις επιδόσεις των παιδιών. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα σχολικό περιβάλλον που να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμο. Ένα περιβάλλον το οποίο να συνδιαλέγεται. Αλλά όταν το Υπουργείο δεν συνδιαλέγεται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, πώς θα υπάρξει αυτός ο διάλογος μέσα στην τάξη. Άρα ένα περιβάλλον ηρεμίας που μπορεί να προάγει και τη γνώση, αλλά και ένα μοντέλο συμπεριφοράς στα παιδιά, της συμπερίληψης, της ανοχής και της αλληλεγγύης. Βγαίνει ένα περιβάλλον άγριο ανταγωνισμού και βίας κατά πάντων που οδηγεί σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία συζητήσαμε. Μάλιστα. Κυρία Τζούφη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πότε θα έχουμε τους υπόλοιπους υποψηφίους ευρωβουλευτές? Έχουμε για να κλείσουμε με αυτό. Έχουμε την 5η μια μεγάλη σύσκεψη αυτού του οργάνου, του μεταβατικού συντονιστικού οργάνου το οποίο έχουμε φτιάξει. Επομένως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές και θα σας ενημερώσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε, γιατί σήμωσε ο καιρός που λέμε και στα Γιάννενα. Ευτυχώς ήρθε η άνοιξη, επομένως η δυνατότητα να δούμε από κοντά τους συμπολίτες μας ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερη στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί οφείλουμε να το κάνουμε.